ανάργες. Έφτασε στους τρεις του dancing παλεύοντας για μια θέση στον τελικό και απειλώντας σοβαρά τα δύο φαβορί του σόου. Ηλίας Βρετός, Ντορέτα Παπαδημητρίου. Από την αρχή δηλαδή φάνηκε ότι πάνε για τον τελικό, εσύ μπήκες στη μέση. Ενοχλώ. Τα παιδιά που φτάσανε και σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε το αξίζουν. Είναι πάρα πολύ καλοί και χαίρομαι που μπορώ να είμαι και μαζί τους. Τον θέλω, τον τελικό. Το είχα στόχο από την αρχή και δούλευα από παλιά και το δουλεύω και τώρα. Από παλιά εννοώ από την αρχή του παιχνιδιού, όταν ξεκινήσαμε, ότι ναι, OK, θα ήθελα πολύ να πάω στο τελικό. Εξηγείτε για να μην παρεξηγείτε και χωρίς παρεξήγηση προσπαθεί να βλέπει και τις χαμηλές πτήσεις στη βαθμολογία. Είμαστε πάλι πάρα πολύ χαμηλά στις βαθμολογίες. Να είναι καλά ο κόσμος. Δεν ξέρω τι φταίει, δεν μπορώ να καταλάβω. Ίσως η κριτική επιτροπή που μας δίνει αυτές τις βαθμολογίες προφανώς κάτι ξέρει. Εγώ δεν το ξέρω τι ξέρει. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Οι αντιδράσεις της στη στιγμή της αποχώρησης, αφού βρέθηκε 4 φορές υποψήφια, δείχνουν και την ένταση της στιγμής, αφού ο στόχος για εκείνη είναι μόνο ένας. Θα ήθελα πολύ να κερδίσω, ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ. Θα δούμε. Σιγά σιγά. Πάμε πρώτα να περάσουμε τον ημιτελικό και βλέπουμε. Αυτή την Κυριακή χορεύουμε ένα freestyle σε musical και το άλλο θα είναι quick step. Γούρι της έφερε την προηγούμενη Κυριακή η μητέρα της και είπε τώρα που είναι κρίσιμα τα πράγματα να μην το αλλάξει. Θα έχω πάλι μαζί μου τη μαμά. Θα έρθει, δεν έφυγε. Δεν έφυγε. Έκατσε κι άλλο. Έκατσε κι άλλο τελικά, άλλαξε το εισιτήριο. Μοιάζεται πάρα πολύ. Μοιάζουμε απίστευτα. Πού να δεις και την αδερφή μου κιόλας. Είμαστε τρίδυμες. Έτσι όπως είσαι και εσύ με την αδερφή σου, έτσι είμαστε κι εμείς. Το εισιτήριο ανοιχτό το έχει μέχρι να δει και τα αποτελέσματα της Κυριακής. Ο Βαγγέλης Περής και η Έλενα Παπαβασιλείου σχολιάζουν.